για την πρωτοβουλία αυτή, γιατί σηματοδοτεί μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα για το πώς πρέπει να μετεξελιχθεί γρήγορα σε κορμό της προοδευτικής παράταξης ο πολιτικός φορέας που σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και αύριο θα κληθεί να διεκδικήσει και πάλι να αποτελέσει την κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Και θέλουμε αυτά τα γεγονότα να πολλαπλασιάζονται, να αποτελούν κίνητρο ευγενούς άμυνας σε όλες τις οργανώσεις της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί με τον Νίκο, γιατί τον Νίκο το συνάντησα σε αγώνες για πρώτη φορά δύσκολους όταν εκποιόνταν η Ολυμπιακή. Και ήταν μαζί με τον Αλέξη τον Τζίπρα, εγώ εκπροσωπούσα τον Πασόκ, ο Νίκος μαζί με τον Αλέξη το τότε, ναι, και δίναμε μια μάχη προκειμένου, βεβαίως ο καθένας από το μετερίζητο, προκειμένου να υπάρξει μια αντίσταση στο σχέδιο του σημερινού Υπουργού Ενέργειας. Είναι ο ίδιος υπουργός που πάλι ανέλαβε να εκποιήσει πάλι μερίδιο αγοράς υπέρ των ολίγων. Και με την ίδια μάχη. Το τρίτο που θέλω να τονίσω είναι ότι όση ώρα άκουγα τον Νίκο, γιατί αυτά που έλεγε και όλους πρέπει να μας απασχολούν και να μας ερεθίζουν στο να σκεφτόμαστε, θυμάμαι στην τελευταία συνεδρία που κάναμε στα γραφεία της Δημάρ με τον πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, που ξεκίνησε λέγοντας το εξής: να πάρετε το λόγο και να μιλήσετε ως προοδευτική συμμαχία, αλλά να μην χαθούμε σε κουβέντες το τι έφταιξε, να αναλωθούμε όμως σε κουβέντες το τι πρέπει να γίνει. Είναι δουλειά μας απέναντι στην κοινωνία και ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία να πούμε το τι πρέπει να γίνει. Αλλά για να πούμε το τι πρέπει να γίνει, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα αποκαθιλώσει κοινωνικές κατακτήσεις, γιατί η ιδεολογία της, ο νεοφιλελευθερισμός, είναι η ιδεολογία της ασύντοτης αγοράς και της εκποίησης μεριδίων αγοράς. Και ως εκ τούτου πρέπει να υπερασπιστούν τις κοινωνικές κατακτήσεις, που χρόνια τώρα ο λαός τις έχει φτάσει σε ένα σημείο. Το δεύτερο όμως, που είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί η παιδεία και τον Νίκο το συνηγορεί αυτό, να μην πούμε στον τρέντιουνισμό που έλεγε ο Μάρξ, δηλαδή σε μια λογική απλώς να κουκουλώνουμε, να δούμε, να γίνουμε διακριτή στο ποια είναι η δικιά μας διαφορά, ποια είναι η δικιά μας πρόταση, ποια είναι η αναγκαιότητα να ακολουθήσουμε ένα άλλο δρόμο. Και αυτό το μήνυμα το εκπέμπει σήμερα όλη η Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία κοιτάται, γιατί έπαψε να υπάρχει κοινωνικό συμβόλαιο. Δεν υπάρχει κοινωνικό συμβόλαιο. Με αυτή την έννοια, όσοι αγωνιούν και λένε «Μα θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοκρατικό Κόμμα», όχι, δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν υπάρχει πλέον κοινωνικό συμβόλαιο σε καμιά χώρα της Ευρώπης. Εμείς έχουμε σημαία της αξίας και τις παραδοχές της αριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Εκεί ανταμώνουμε, εκεί σμίγουμε. Αυτό συμβαίνει ήδη στο Λονδίνο. Η νεολαία αμφισβήτησε τον Μπλερ και έβαλε μπροστά τον Κόρμπι, γιατί ακριβώς σηματοδότησε μια αμφισβήτηση. Στην Πορτογαλία έκανε ακριβώς το ίδιο ο Κώστα. Ακριβώς το ίδιο έκανε ο Σάντσερ στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το ίδιο έκαναν οι Ποντέμος. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις. Ή θα ξαναβρει τον δρόμο ο σοσιαλιστικός χώρος, η οικολογία, η αριστερά, η ριζοσπαστική. Αν δεν βρουν, ή θα ξαναβρουν τον δρόμο ή θα καταρρεύσουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, είναι πολύ δόκινη η έκφραση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας και χρησιμοποιήσαμε και εμείς τη διακήρυξη. Εδώ είμαι παρουσία με ένα κλιμάκιο που συντρόφω στη Θεσσαλονίκη, που έχουμε ρίζες από το Πασόκ και ήρθαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτή την εκδήλωσή σας. Ο όρος που χρησιμοποιήσε ο Αλέξης Τσίπρας και που εμείς επαναλαμβάνουμε είναι ο όρος πληθυντική αριστερά. Ξέρετε τι σημαίνει πληθυντική αριστερά? Ότι είναι η ώρα προγραμματικά να ανταμώσει με βάση τις αρχές της αριστεράς, το ρεύμα το σοσιαλιστικό, το ρεύμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το ρεύμα της οικολογίας, να ανταμώσει σε προγραμματική βάση
και σε βάση αρχών. Ιδεολογικά είναι δύσκολη η εποχή μας να ανταμώσουμε. Μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά σίγουρα μπορούμε πολιτικά και προγραμματικά. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Το τρίτο σημείο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι ποια είναι η μεγάλη μας διαφορά από τις πολιτικές που θα ασκηθούν ή που υπάρχει προαναγγείλει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς το ότι εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε το κλισέ χρέος πλεόνασμα, αυτό είναι μια εφεύρεση των νεοφιλελεύθερων και των συμμάχων. Η δεξιά σοδημοκρατία π.χ. στη Γερμανία μαζί με, με την Μέρκελ πάνω σε αυτό υποδόμησαν τη γερμανική Ευρώπη. Αυτό λοιπόν πρέπει να το υπερβούμε και να δείξουμε ότι για μας η ανάπτυξη έχει άλλα χαρακτηριστικά, απευθύνεται σε άλλες δυνάμεις και συνυπολογίζει τους συντελεστές. Συντελεστές είναι αυτός που βάζει το κεφάλαιο, συντελεστές είναι αυτός που βάζει τη γνώση, συντελεστές είναι αυτός που βάζει την εργασία, συντελεστές είναι αυτός που υφίσταται την επίπτωση μιας πρωτοβουλίας ανάπτυξης ή τα ωφέλη μιας πρωτοβουλίας ανάπτυξης. Αν θέλουμε κανόνες, εμείς δεν θέλουμε μια αχαλήνωτη κοινωνία. Θέλουμε μια κοινωνία με κανόνες, όπου ο καθένας με βάση τους κανόνες συμμετέχει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι να κάνουμε διακριτή ότι έχουμε άλλο δρόμο, διακριτό. Και ότι ο δικός μας δρόμος ανάπτυξης δεν αφαίρεται στους κανόνες του αγαλείου της αγοράς, αλλά ίσα ίσα εμπεριέχει κανόνες για να πάμε στην ανάπτυξη. Μόνο στους συντελεστές. Άλλωστε, η αντίθεση εργασίας κεφαλαίου αυτή σιγά σιγά και ξεπερνιέται. Και πάμε στην αντίθεση ένθεσης κεφαλαίου και γνώσης. Και το λεγόμενο παλιά προλεταριάτο, για να πάω και λίγο πιο βαθιά, αντικαθίσταται σιγά σιγά από το πρεταριάτο, το οποίο τι είναι στην ουσία, είναι όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες συμβάλλουν σε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Στο τι πρέπει να γίνει. 4,5 χρόνια διακυβέρνησης. Δύσκολο. Με γερμανική Ευρώπη και την ίδια ώρα με μια Ελλάδα σε κατάρρευση και χωρίς συμμαχίες. Χωρίς συμμαχίες, η μόνη αναφορά είναι η κοινωνία. Με αυτή την έννοια πρέπει να ξαναπροσεγγίσουμε την έννοια του κυβερνητισμού. Και είναι η δουλειά αυτής της οργάνωσης, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, αυτά τα ζητήματα να δώσει αυτή μηνύματα. Ότι ο κυβερνητισμός δεν είναι απλώς το να κάνει τον τροχονόμο στην εξουσία. Η μεγάλη τομή, γιατί θέλουν να ποινικοποιήσουν τον ίδιο. Γιατί επιχειρούν κάθε σχέδιο. Γιατί ακούσατε επέβαλε κανόνες σε ένα τοπίο στο οποίο λιμενόταν η ολιγαρχία. Ακριβώς λοιπόν ο κυβερνητισμός, και δεν θα το ξεχάσω εγώ, είχα την τιμή να βρεθώ γραμματέας του οργανωτικού του Πασόκ στην εποχή του Ανδρέα Κοντρέα του πραγματικού Πασόκ, έτσι εδώ του μεταλλευμένου. Λοιπόν, μια μέρα ήμουν στο Υπουργείο, φτιάχναμε την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Θα σου πω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι σημαντικό. Και μου λέει το εξής. Καθόμουν μέχρι αργά να φτιάξουμε τον νόμο για τους πόρους αυτοδιοίκησης, πώς θα δημιουργηθεί. Και συζητούσα. Και είδε φως. Περνούσε και ανέβηκε στο γραφείο. Τι κάνεις εδώ, άλλο εδώ να φτιάχνουμε τον νόμο. Μου λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Σήμερα είσαι αυτό το Υπουργείο. Μετά από 6 μήνες μπορεί να προχωρήσει ένα άλλο. Η δουλειά σου είναι να ανακατανείνει την εξουσία και όχι να κάνει τον τρόπο νόμο της δημόσιας διοίκησης. Και αυτή είναι η αποστολή μας. Η αποστολή μας και η οριοθέτησή μας είναι του κυβερνητισμού. Αυτό που κάνει επιτελικό κράτος ο Μητσοτάκης, που λέει, στην ουσία είναι προσπάθεια κυριαρχίας του κράτους. Εμείς δεν θέλουμε ένα κράτος να το καταλάβουμε. Αυτή είναι μια, θα έλεγα, παλαιοληθική αντίληψη να πάμε να καταλάβουμε το κράτος. Εμείς θέλουμε ένα κράτος με κανόνες. Θέλουμε ένα κράτος με κανόνες. Αυτό θέλει η προοδευτική αριστερή σχέση. Αυτό θέλουν οι σοσιαλιστές, οι οικολόγοι, οι αριστεροί, οι ζωσπάστες. Έτσι μονάχα μπορούμε να επιβάλλουμε την ανάπτυξη. Δημόσια διοίκηση. Λοιπόν, τι πάνε να παρουσιάσουν αυτές τις μέρες. Ότι είναι οι τεμπέληδες οι δημόσιοι υπάλληλοι και που τρώνε το ψωμί από τους ιδιωτικούς. Θέλουν να κάνουν τον διαχωρισμό στις δυνάμεις της εργασίας. Δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά για να μην περάσει αυτή η άποψη, πρέπει και εμείς να γίνουμε τολμηροί και να πούμε ότι η δημόσια διοίκηση πρέπει να αξιολογείται. Υπέρ του πολίτη, γιατί απευθύνεται στον πολίτη και πρέπει να παρέχει υπηρεσία στον πολίτη. Αυτές είναι οριοθετήσεις μιας άλλης αντίληψης. Αυτός ο διάβολος πρέπει να λύσει. Και έχουμε τώρα στο κρίσιμο ερώτημα, να μπορούσα να σου πω κι άλλα για τη δημοκρατία κτλ.
για αυτά τα ζητήματα οργανωτικά σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που κατέβαλε αυτές τις προσπάθειες, μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνος του? Η απάντηση είναι ότι η αποστολή για αυτόν πλέον τον ρόλο μιας αξιωματικής αντιπολίτευσης που ενδυνάμει θα γίνει κυβέρνηση έχει ολοκληρωθεί με αυτές τις δομές. Χρειαζόμαστε πλέον ένα κόμμα που θα έχει κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα αντισυγχυθεί με τις δυνάμεις της προοδευτικής πλειοψηφίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μεγάλο μέγεθος προοδευτικής παράταξης. Με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ έρχεται τώρα και κουμπώνει ο ρόλος της προοδευτικής παράταξης. Λένε πολύ μακροσέτερη η προοδευτική παράταξη. Εγώ ένα θα σας πω μόνο. Κατάλαβα από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε πώς είναι η διαφορά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη. 4,5%. Εδώ 4% ανεβήκατε. Πού? Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πλέον ένας κόσμος που θέλει να ξανασυζητήσει μαζί μας. Θέλει να ξαναανταμώσει. Θέλει να βρει χώρο και να εκφράσει την άποψή του, άλλος μόνιμα σε μόνιμη οργανική δομή, άλλος θέλει να συμμετέχει σε θέματα. Σε θέματα. Και στα κάθε, στο κάθε θέμα είναι επαγγελματίας, είναι μικρομεσαίος, είναι εργαζόμενος, είναι επιστήμονας, είναι δεν ξέρω τι, είναι αθλητής. Και θέλει για το θέμα του να πάει να πει τη γνώμη του. Πώς θα την πει? Ποιος είναι ο θεσμός? Ποια είναι η διαδικασία μέσα από την οποία θα υπάρχει αυτή η ελληνοτροφοδότηση? Ο μετασχηματισμός που λέμε στη μαρξιστική γλώσσα. Άρα λοιπόν, εδώ μπαίνει το δεύτερο ζήτημα. Ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε τις παραφύσινες συμμαχίες με προγραμματικές και κοινωνικές συμμαχίες. Παραφύσινες συμμαχίες είναι να κάνουμε αξιωματούχους και τους δίνουμε ρόλους και για κάποια περίοδο. Όχι, τώρα θέλουμε κάτι βαθύτερο. Θέλουμε να ξανασυνδεθούμε με την κοινωνία και πάνω σε αυτή να ακούμε, να τροφοδοτούμαστε, να μετασχηματίζουμε, να το κάνουμε από πολιτική πρόθεση. Αυτή είναι η δουλειά μας. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια έχει πάρα πολύ δίκιο ο Τσίπρας και η ηγεσία, το πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως διάβασα στην απόφαση Ελληνικής Επιτροπής, που λέει ότι πρέπει να απευθυνθούμε στην πληθυντική αριστερά. Θέλω να σας πω και εγώ ότι και στην Προοδευτική Συμμαχία, στη γραμματεία που συνεδριάσαμε, ακριβώς αυτό επιβεβαίωσαμε. Χρειάζεται αυτό που είπε ο Νίκος, ότι πρέπει μέχρι τον Νοέμβρη να βρούμε, μέχρι τον Σεπτέμβρη, να βρούμε να συγκλίνουμε σε ένα οδικό χάρτη με τον οποίο θα απευθυνθούμε σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία που έδωσε τώρα το 31%. Δεν την έχουμε στο στη τσέπη μας, αλλά μπορεί να έχει μεγαλύτερη και να γίνει και κυβερνητική αύριο μεθαύριο. Και πρέπει να βρούμε τα νήματα. Άρα, θέλουμε μετασχηματισμό σε μεγάλη προοδευτική παράταξη του χώρου μας. Δεν θέλουμε μετάλλαξη. Δεν θέλουμε να γίνει ένα σοδημοκρατικό κόμμα. Δεν θέλουμε να γίνει ένα κέντρο αριστερό. Καταρχήν είναι αδόκιμος όρος. Δεν μπορείς να είσαι και κέντρο και αριστερά. Είναι σαν να είσαι από πρόβατο. Μπορείς να είσαι και ελγίδα και πρόβατο. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το ένα θέμα το κρατούμε. Δεύτερο, δεν μπορούμε να αντιγράψουμε μοντέλα. Θα σας πω δύο πράγματα τα οποία εντρυφήσαμε. Έτσι, και εγώ στο οργανωτικό του Πασόκ και εσείς όσοι έχετε τη διαδρομή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε το κόμμα νέων τύπων που πρότεινε ο Λένιν με την πυραμίδα και υπήρχε η πέμπτη σύνοδο τη Ελληνική Επιτροπή του Πασόκ που περιέγραψε μια δομή πάλι. Αυτές οι δύο δομές κυριάρχησαν στα κόμματά μας τότε για πάρα πολλά χρόνια και έφτιαξαν ρίζες. Δυνάμωσαν με διαδρομή, με παρακαταθήκη, με παρελθόν κτλ. Όμως σήμερα δεν φτάνει αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε μόνο στο δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, γιατί η κοινωνία είναι πιο σύνθετη. Δεν έχει τα καθολικά αιτήματα που είχε τη δεκαετία του 70, δημοκρατία, ελευθερία κτλ. Τώρα η κάθε τάξη και το κάθε κοινωνικό στρώμα διεκδικεί το δικό του χρώμα. Διεκδικεί τη δικιά του κοινωνία. Πάτε συζητήστε με τα παιδιά σας. Πάτε συζητήστε με τον καθένα, θα σου πει για τον κλάδο του και θα σου πει εγώ πώς θα το γραφίσουμε στο δικό σου σχέδιο. Με αυτή την έννοια λοιπόν τι θέλουμε? Θέλουμε ένα ακόμα σύγχρονο. Σύγχρονο λοιπόν σημαίνει ναι, να έχει καθοδηγητικά όργανα και αποτελεσματικότητα, αλλά δεν θέλουμε να είναι πυραμιδωτό μόνο. Θέλουμε να είναι και διευρυμένο. Δεύτερο, θέλουμε να έχει κινηματική λογική. Κινηματική λογική σημαίνει ότι θα πηγαίνω στις φοιτητικές εκλογές ή στις εθνικές ή στις
περιφερειακές ή στις νομαρχιακές ή τις δημοτικές ή που να σου πω στις δικηγορικές εκλογές και να παίρνω 5%. Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να έχω ένα κίνημα το οποίο να μην είναι διασυνδεδεμένο με τους αντίστοιχους θεσμούς. Τους αντίστοιχους θεσμούς. Δηλαδή δεν μπορεί η διοικητική δομή να προβλέπει μια ιεραρχία και να μην έχει τα αντίστοιχα ενδιάμεσα όργανα που διαβουλεύονται για να αλληλοτροφοδοτείς τη γραμμή, να παίρνεις την δουλειά σου, να μεταφέρεις κλπ. Άρα θέλεις άλλη δομή, κινηματική. Τρίτον, θέλεις δημοκρατία στις διαδικασίες. Δεν είναι κακό να ενισχυθούν οι διαδικασίες αυτές οι πλατιές, ίσα-ίσα. Να ενισχυθούν και να ακούγονται ώρες ολόκληρες. Μένα μου έκανε εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδριάση πάνω τώρα, είμαστε ξέρω 19 άτομα στη γραμματεία και βέβαια έχουμε και χρόνο να μιλήσουμε, έτσι, χρόνο μαζί. Κάθεται και ακούει υπομονετικά. Δεν λέει άντε τελειώνετε. Και στο τέλος αυτό πρέπει να μετασχηματιστεί σε κάτι. Τρίτον, να πάμε σε μαζική ανάπτυξη. Μαζική ανάπτυξη σημαίνει γεωγραφική, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάς ότι η δομή ενός κόμματος πρέπει να είναι καταρχήν εκλογική για να μπορείς να ανταποκρίνεις εκλογές. Έτσι, εκλογικές περιφέρειες. Δεύτερον όμως πρέπει να είναι και θεματική. Είπε πρόσφατα η απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε πλέον την ανάπτυξη χωρίς την οικολογία. Λοιπόν, δεν πρέπει να έχουμε οργανώσεις οικολογικές. Αλλά πού να τις έχουμε, να τις έχουμε ανάλογα με τα θέματα. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν. Αυτές δεν πρέπει να έχουν αντίστοιχη βαθμίδα δομής όπως είναι και στη διοικητική ανάπτυξη της χώρας ή κινηματική ανάλογα με το θέμα που ο κόσμος διαμαρτύρεται, που μολύνεται και τα λοιπά, να φτιάχνει μια οργάνωση. Δεν πρέπει να έχει κλαδικές. Δεν μπορεί στο δικηγορικό σύλλογο που διαδραματίζουν τα δικά σου στις ΕΛΜΕ, σε μια σειρά από οργανώσεις να μην έχεις μια διασύνδεση και να μην φτιάχνεις ευρύτερα μέτωπα και συμμαχίες. Είπε πριν ότι αυτοί οι άνθρωποι που μας πολέμησαν, τους απλώνουμε το χέρι αρκεί να συμφωνήσουμε προγραμματικά. Αυτό είπε ο Νίκος. Λοιπόν, θέλουμε επίσης να το συνδέσουμε και με την παραγωγή το κόμμα. Παραγωγή σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει μικρομεσαίων οργανώσεις. Δεν μπορεί να μην έχεις ή να έχεις θεσμούς για θέματα υλικά αναπτυξιακά που να τους καλείς να εκφράζουν. Δεν μπορεί να μην θέλει κάποιος να οργανωθεί. Έχω πολλούς φίλους που μου λένε είναι επαγγελματίες, αλλά δεν θέλω να οργανωθώ. Αλλά θέλω να πω τη γνώμη μου. Γιατί εκτιμώ αυτό το χώρο. Προχθές άκουσα μια ωραία ιδέα από τη Λούκα την Κατσέλη και τα λοιπά, που είπε αυτά τα Ινστιτούτα που έχουμε να ενωποιηθούν. Βέβαια δεν θα είναι κατηγορίες μελών, δεν είναι μέλη ακριβώς, αλλά μπορεί να είναι φίλοι με ειδικά προνόμια, δικαιώματα, ψήφου σε θέματα. Θα μπορούσε κανείς να δει διάφορα τέτοια ζητήματα. Αυτό είναι ένας. Επίτηδες τα λέω αυτά, γιατί δεν θέλω αυτά να τα κουβεντιάζω μόνο στην κορυφή. Θέλω παντού για να αρχίσει ο καθένας να εμπλουτίσουμε τις ιδέες μας και να πάμε σε ένα οδικό χάρτη συγχωνημένο. Και να ξέρουμε. Και να ξέρουμε και εγώ που προέρχομαι από το Πασόκ, ο άλλος προέρχεται από τους οικολόγους, ο άλλος που προέρχεται και ο κορμός βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πάμε σε αυτό και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα κίνημα δικτυωμένο. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Με αρχές, με αξίες. Έχουμε τρεις πυλώνες που μπορούμε να στηριχθούμε για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Πρώτον, ο πρώτος πυλώνας, και δεν είναι προσωπολατρία, είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι είναι υπέρμαχος της συλλογικότητας και θα σας επιτυχθώ και μια προσωπική μου εμπειρία, λοιπόν, είναι κεφάλαιο. Μπορεί να με όταν βάζουμε στόχο να πιάσουμε το 10% της εκλογικής βάσης, έχει μια δυνατότητα να επικοινωνεί με τη βάση. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το κεφάλαιο. Δεύτερον, έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα 31-32%. Δεν πρέπει αυτό να το μεταφράσουμε σε ένα κίνημα όπως καλή ώρα γίνεται αυτές οι εκδηλώσεις να τις πολλαπλασιάσουμε για να έρθει ο κόσμος. Τρίτον, πρέπει να το συμβολήσουμε κιόλας όμως. Δηλαδή, εγώ παραδείγματος χάρη σε μερικές νομαρχιακές και το χάρηκα, δεν το προτείνω, σας το καταθέτω. Όταν τελειώνουν μια τέτοια διαδικασία που πάω σε δεδομένες, καταλήγουν και φτιάχνουν και μια κοινή νυχτή οργανωτική επιτροπή η οποία θα προβληματιστεί για να συμβάλλει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με κάποια μέλη της Προοδευτικής Συμμαχίας για να συμβάλλει σε προβληματισμό προς το καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ και προς τον για το πώς βλέπει μια διαδικασία και ένα οδικό χάρτη.
Γιατί να μην γίνει και στην Πιερία κάτι τέτοιο. Ένα αναμεικτό όνομα με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και 5-6 άτομα, πώς θα είναι, συγγνώμη, θα το πεις, άρα λοιπόν, έτσι θα ξεπεράσουν καταφορικά σύνδρομα. Γιατί λέει ο άλλος τώρα πού να πάω να γραμμωθώ και άμα μου ζητάνε πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης, πώς λένε όλοι. Ενώ αν είναι ανοιχτή η διαδικασία και καθαρή, βγάζεις. Βεβαίως όμως πρέπει να υπάρχει, μου λέει ένας φίλος δικηγόρος, και ένας κανόνας, έτσι, το αξιόπιστο του προσώπου, έτσι, για να μην έρχεται σε προσωπικά θέματα κτλ. Έτσι, με αυτήν την έννοια λοιπόν, δεν θα σας κουράσω χρόνο, θα κλείσω με αυτό ότι χρειαζόμαστε το συμβολισμό, χρειαζόμαστε το κεφάλαιο. Ξεκινάμε μια δύσκολη μάχη και να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις αλλά και να δείξουμε τον δικό μας άλλο δρόμο. Πρέπει να ανταμώσουμε και με τα ευρωπαϊκά κινήματα. Πρέπει στην Ελλάδα να συνδεθούμε με τα κινήματα που ήδη μας έχουν νομιμοποιήσει. Λοιπόν, εγώ σήμερα πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση είναι το καλύτερο μήνυμα.